Καλό θα είναι ε, να δούμε, η νύχτα είναι μακριά, ας το πούμε, μακρά. Ε, τώρα οι αυτοδιοκτικές εκλογέ και ιδιαίτερα ο πρώτος γύρος πρέπει να μας οδηγήσουν σε πολιτικά συμπεράσματα και για το ίδιο το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται στην κοινωνία αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα όμως κύριε Βίτσο. Ε, σαφέστατα. Δηλαδή α... παράδειγμα λέω τώρα. Ναι. Δεν είναι η ίδια η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος απέναντι στους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα με το πρόσωπο παραλάσει. Μάλιστα. Ε, κοίταξτε εμείς ε, βεβαίως είμαστε ευχαριστημένοι και στο βαθμό που θα επιβεβαιωθούν και νομίζω θα επιβεβαιωθούν για το γεγονό ότι οι συνδυασμοί που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική και στην Αθήνα, η οποία είναι το 30% του συνόλου των ψηφοφόρων, είναι πρώτη ε, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχιστεί αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξει και ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας. Με βάση το δικό μας το πρόγραμμα, η αυτοδιοίκηση θα Πειράκη κληθεί... Πειράκη Θεσσαλονίκη όμως δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τις ίδιες επιδόσεις. Ναι, αλλά θα είδατε ότι και εκεί είχαμε πολλές επιδόσεις. Εγώ θα ήθελα να πολύ καλές επιδόσεις οι υποψήφοι μας. Βεβαίω πάντοτε τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Και λέω ότι έχει σημασία η αυτοδίκηση να αλλάξει. Εγώ, ξέρετε, θυμάμαι τις δημοτικές εκλογές του 78 και του 82 όπου υπήρξε μια ισχυρή αλλαγή στο θεσμό της αυτοδιοίκησης. Και πάντοτε βέβαια τα πρόσωπα έχουν σημασία, αλλά τα πρόσωπα έχουν σημασία σε συνάρτηση και με την πολιτική. Γιατί δεν, κάνουν, δεν είναι ότι είναι κάποιο καλό μόνο, κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική και ιδιαίτερα στου μεγάλου Δήμου και στι περιφέρειε. Το δεύτερο πολιτικό συμπέρασμα που τουλάχιστον εγώ βγάζω είναι ότι το γενικότερο πολιτικό κλίμα στην κοινωνία δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία θέλει να αλλάξει σελίδα. Να μπει σε μια διαφορετική προοπτική. Και γι' αυτό επιλέγει και θα σας δώσω και, εμείς, και νέα πρόσωπα αλλά και νέες πολιτικές προτάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνο που θα πρέπει να μείνει σε αυτή τη βδομάδα είναι ότι πρώτον οι πολιτικές εκλογές με το ισχυρό πολιτικό μήνυμα είναι οι ευρωεκλογέ. Και το δεύτερο ότι και οι παρατάξεις αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δουλέψει ώστε άνθρωποι Κύριε που δεν Νίτσα, έχουν πιστεί να πιστούν μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Μπορούμε να δούμε πώς ψήφισε ο κόσμος. Είναι δύο κάρτες που προκύπτουν από το exit poll. Πώς ψήφισαν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, πώς ψήφισαν... Πώς, ότι πώς ψήφισαν... Θα δήλωσαν ότι ψήφισαν...